Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Επιτέλους αρνητική στον COVID. Εδώ και 2 μέρες. Ολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι. Μάλιστα. Ολυμπιακούς δεν τους λες. Και μάλιστα θα έλεγα ότι μια και έχουμε το brand name, δηλαδή μια και έχουμε τα πνευματικά δικαιώματα των Ολυμπιακών αγώνων, θα μπορούσαμε πολύ απλά ως Έλληνες να πούμε ζητάμε το όνομα πίσω. Το λάθος ξεκίνησε από τη στιγμή που οι Ολυμπιακοί αγώνες γίνανε παγκόσμιοι. Δεν θα έπρεπε να γίνουν παγκόσμιοι, διότι στην αρχή Ελλάδα στους Ολυμπιακούς αγώνες συμμετείχαν μόνο όσοι ήταν Έλληνες. Κανένας βάρβαρος δεν μπορούσε να εισέλθει. Έτσι. Και αυτό είναι και η πιο τρανή απόδειξη του ότι οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες αντίθετα από όσα είναι, διότι έπαιρναν μέρος κανονικότατα στους Ολυμπιακούς αγώνες κατά την αρχαιότητα. Όταν λοιπόν ξεκίνησαν οι νέοι Ολυμπιακοί αγώνες μετά την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους, οι πρώτοι γίνανε στην Αθήνα, στο Παναθηναϊκό στάδιο, όπως γνωρίζετε, δεν έπρεπε να βάλουμε άλλους λαούς μέσα. Τη δουλειά είχαν οι βάρβαροι και οι δυτικοί βάρβαροι και κάποιοι όπως οι Γαλάτες που την είχαν πέσει στην Ελλάδα, ποικιλοτρόπος. Μια φορά τη φάγανε έτσι κεμπάπ, τουρκική λέξη το κεμπάπ, από το μαντίο των Δελφών. Αβάς Γάλλος ήταν αυτός που κατέστρεψε την Σπάρτη και μάλιστα έστειλε ένα περηφάνεια, γεμάτο περηφάνεια, γράμμα στο βασιλιά του, δεν άφησα πέτρα πάνω στην πέτρα και δεν βρέθηκε κανένας δοντών. Όταν έπρεπε, οι Γάλλοι ήρθαν και πήραν την Αφροδίτη της Μήλου, σκοτώνοντας τον κόσμο, τη νίκη της Αμοθράκης κτλ. Και εμείς εκεί ντε και καλά, αφού κάναμε Ολυμπιακούς, αναβιώσαμε τους Ολυμπιακούς, θέλαμε να βάλουμε μέσα και τους βαρβάρους. Οι άνθρωποι αυτοί δυστυχώς δεν ήταν μια κάποια λύση. Δεν ήταν λύση το να βάλουμε τους βαρβάρους. Άρα πρέπει να επιστρέψουν οι Ολυμπιακοί αγώνες στην Ελλάδα, να γίνονται μόνο στην Ελλάδα και να γίνονται μόνο με Έλληνες. Τελεία και παύλα. Αφού ήταν από τους βασικούς κανόνες, θα έπρεπε να είχε τηρηθεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, την κάναμε την κουτουράδα και τους κάναμε παγκόσμιους. Βάλαμε και τα 5 κυκλάκια εκεί που συμβολίζουν τις 5 επίρους. Η εντατική δεν μπήκε μέσα. Αλλά, παρόλα αυτά, έχουμε ακόμα το δικαίωμα, μια και μας ανήκει η ιδέα των Ολυμπιακών Αγώνων, το όνομα των Ολυμπιακών Αγώνων, ό,τι αφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχουμε τα πνευματικά δικαιώματα, μπορούμε ανά πάσα στιγμή να τους ζητήσουμε πίσω. Να σταματήσουν να γίνονται Ολυμπιακοί Αγώνες σε οποιοδήποτε άλλο κράτος εκτός από την Ελλάδα. Όπου ουδής βάρβαρος εισήτω. Δεν θα μπαίνει κανένας βάρβαρος. Okay. Όταν λέω βάρβαρος, δεν εννοώ οποιονδήποτε ξένο, εννοώ αυτούς που δεν σέβονται τα Ολυμπιακά ιδεώδη. Ξεκινάμε λοιπόν από αυτό. Οπότε το λάθος είναι πολύ παλιό, πιστέψτε με, δεν είναι καινούριο, αλλά πάμε παρακάτω. Καλώς ή κακώς έγινε αυτή η εσχρότης που θέλουν να αποκαλούν Ολυμπιακούς αγώνες και φυσικά τους παρακολούθησε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τα διάβροχα γιατί έβρεξε, θα πάμε και σε αυτό, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο οποίος δήλωσε ότι μας χάρεσε λίγο αισθητική, αλλά εντάξει δεν τρέχει και κάστανο, εντάξει, δεν τολμάει να τα βάλει βέβαια με το Μακρόν, γιατί περιμένει τα Ραφάλ, περιμένει διάφορα, είναι και κολλητάρια οι δυο τους. Τέλος πάντων, δεν περιμέναμε και πολλά από τον Τακιμίτσο, αλλά ένα άλλο ακόμα που με ξένησε είναι το γεγονός ότι ενώ η Καθολική Εκκλησία, παρακαλώ, η Καθολική Εκκλησία, ακόμα και ο Πάπας, βγήκαν και μίλησαν ενάντια στο έσχος που έλαβε χώρα, από ορθόδοξους ιερείς εγώ δεν είδα τίποτα. Παιδιά, ακούσατε κάτι και μου ξέφυγε εμένα από τον Ιερώνυμο, τον Βαρθολομαίο, από κάποιον άλλο αρχιεπίσκοπο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Somebody, είπε κάτι κάποιος και δεν το άκουσα εγώ. Σας παρακαλώ, αν ακούσατε κάτι, πληροφορήστε με, διότι κάτι μου έχει ξεφύγει. Λοιπόν, ακόμα και η Καθολική Εκκλησία αντέδρασε. Βέβαια, η Καθολική Εκκλησία αντέδρασε, γιατί έχει και πολλούς λόγους παραπάνω. Όμως,
πρώτου πάω σε αυτή την πολύ παλαιά ιστορία που έχει να κάνει με τη Γαλλία και, και τα περί Χριστού, γιατί είναι πάρα πολύ παλιά η ιστορία της Γαλλίας ως χώρας αντίχριστης. Θα τα πούμε και αυτά εν καιρό. Θα έπρεπε πρώτα λοιπόν να μην τους επιτρέψουμε να πάνε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, διότι έχουν ένα παρελθόν τελείως ενάντια και άλλωστε έχουν καταλύσει όλους τους νόμους του εφ αγωνίστεστε, οπότε και ο Δίας έχει προσβληθεί και ο Χριστός. Και μιλάω για το Δία με την έννοια δηλαδή ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες πρώτα-πρώτα σταματούσαν οι πόλεμοι. Μετά εσείς να σταματήσουν πουθενά οι πόλεμοι και εγώ να μην το κατάλαβα. Όλοι έλαμβαναν μέρος, συνεπώς δεν έπρεπε να αποκλειστεί κανένας λαός. Και πλέον στο πλαίσιο του εφαγωνίζεστε δεν έπρεπε να υπάρχει ντόπινγκ και άλλα τέτοια πολλά, τα οποία σιγά που δεν υπάρχουν. Και πάει λέγοντας, και βεβαίως το έπαθλο των νικητών έπρεπε να είναι ένα Στεφάνι Ελιάς. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι τα πράγματα. Έχουμε χρυσά μετάλλια, έχουμε σπόνσορες, διαφημιστικές εταιρείες, φράγκα, χαμός κτλ. Λοιπόν, το πράγμα των Ολυμπιακών Αγώνων έχει πεθάνει. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν πεθάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά ας αφήσουμε στην άκρη τώρα το θεωρητικό μέρος και ας πάμε σε αυτά τα οποία συνέβησαν και για τα οποία μου ζητήσατε να πάρω θέση, γιατί θέλετε να μου το κλείσετε αυτό το μαγαζάκι που βγάζω το ψωμί μου. Ήταν άπειρα τα μηνύματά σας, πες για τους Ολυμπιακούς, πες για τους Ολυμπιακούς, πες για το έσχος των Ολυμπιακών. Θεωρώ ότι τα περισσότερα έχουν ήδη υποθεί, αλλά εγώ θα σας πάω και λίγο πιο βαθιά, διότι κατά σύμπτωση, μέσα στα πλαίσια του διδακτορικού μου υπήρχε και ο μυστικός δείπνος του Νταβίντσι και έχω να σας πω πολλά και γι' αυτό, για να σας δείξω όχι μόνο ότι αυτοί που διοργάνωσαν την τελετή έναρξης είναι νεοταξίτες αντίχριστοι, αλλά και ότι είναι και ασχετοί. Πανηλήθη, αγράμματοι, αμόρφωτοι και πολλά ακόμα. Και θα σας πω και γιατί. Ένα-ένα. Λοιπόν, πάμε πρώτα στον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, κάπου εκεί περίπου πέθανε ο Χριστός και πέθανε και αναστήθηκε και τέλος πάντων τον σταύρωσαν. Αν υποθέσουμε ότι ήταν ιστορικό πρόσωπο και αν υποθέσουμε, γιατί δεν τα δέχονται όλα, υπάρχουν και αυτοί που τα αμφισβητούν, αλλά κάπου στον 1ο αιώνα λοιπόν γίνεται αυτό. Το 70 μετά Χριστό έφτασαν στη Γαλλία οι τρεις Μαρίες. Θα σας πω τι σημαίνει τώρα αυτό. Λοιπόν, εμείς καταρχάς γνωρίζουμε γύρω από τη χριστιανική θρησκεία τα τέσσερα Ευαγγέλια, τις πράξεις των Αποστόλων και την Αποκάλυψη. Αυτά είναι τα βιβλία που τα κεφάλαια της Καινής Διαθήκης, τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, τέσσερα Ευαγγέλια κατά Ματθαίον, κατά Λουκά, κατά Ιωάννη και το ποιο είναι για Νικολάο. Κατά Ματθαίο, Λουκάς, κατά Μάρκο. Αυτά τα τέσσερα λοιπόν. Ευαγγέλια, την Αποκάλυψη και τις πράξεις των Αποστόλων, επιστολές των Αποστόλων και λοιπά είναι αυτά που αποτελούν την Καινή Διαθήκη. Ο Χριστός όμως δεν είχε μόνο αυτούς τους μαθητές και μάλιστα ο Λουκάς είναι και μεταγενέστερος. Δεν είχε μόνο αυτούς τους μαθητές, είχε πολλούς μαθητές και είχε και μαθήτριες. Μεταξύ των οποίων και τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Θα πούμε αυτά κάποια άλλη στιγμή, γι' αυτό και υπάρχουν πάρα πολλά άλλα Ευαγγέλια, τα λεγόμενα Απόκρυφα, τα οποία η Δυτική Εκκλησία, η Χριστιανική, δεν τα δέχεται. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν, όποιος θέλει μπορεί να τα ψάξει, έχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες και πλήθος άλλων παραδόσεων, αλλά κάτι έχει χαθεί στην πορεία, εσκεμμένα ή όχι, διότι δεν μπορεί και οι άλλοι Ευαγγελιστές, μάλλον οι άλλοι Απόστολοι να μην έγραψαν τίποτα και να μην έκαναν τίποτα. Δεν μάθαμε ποτέ, ας πούμε, τι έκαναν οι άλλοι Απόστολοι που πήγανε, τους έστειλε ο Χριστός στα πέρατα του κόσμου. Μάλλον εδώ, άλλο να είναι εκεί να διδάξουμε το λόγο του, αλλά έχουμε μάθει μόνο για μερικούς και κυρίως για τον Πέτρο και τον Παύλο. Αυτό όμως που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά είναι το 70 μετά Χριστόν περίπου,
Νομίζω ότι τότε συνέπεσε και η καταστροφή της Ιερουσαλήμ από κάποιες μάχες, δεν θυμάμαι ακριβώς. Οι τρεις Μαρίες, τρεις μαθήτριες του Χριστού, Les Trois Maries στα γαλλιστή, φτάνουν στη Μασσαλία, η οποία τότε ήταν ελληνική τροποντινά πόλη, και από τα αρχαία χρόνια ήταν ελληνική πόλη. Φτάνουν λοιπόν στη Μασσαλία και αποβιβάζονται τρεις μαθήτριες του Χριστού για να διδάξουν το λόγο του. Οι τρεις Μαρίες δεν στάλθηκαν τυχαία στη Γαλλία. Η Γαλλία ήταν μια χώρα η οποία, στην οποία υπερίσχυε η θρησκεία της Λευκής Κυρίας. Είχαν δηλαδή ένα είδος μητριαρχικής θρησκευτικής παράδοσης. Εντάξει, στις κοινωνίες των Κελτών, ακόμα δεν έχουν έρθει οι Νορμανδοί, οι Σάξονες και οι υπόλοιποι Γερμαναράδες, λίγο πολύ έπαιζε το ρόλο της η μητριαρχία και γενικά στις παγανιστικές θρησκείες, αλλά οι γυναικείες θεότητες. Λοιπόν, θεωρήθηκε λογικό λοιπόν οι τρεις Μαρίες μαθήτριες του Χριστού, μεταξύ των οποίων η μία ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, να πάνε εκεί να διδάξουν το λόγο του. Από τις τρεις Μαρίες λοιπόν ξεκίνησε το κίνημα των Καθαρών, ένα μεγάλο θρησκευτικό ρεύμα και μια κοινότητα θρησκευτική πολύ μεγάλη, η οποία διακρίνεται για τη λιτότητά της, γυρνούσαν σαν τους Φραγκισκανούς καλογέρους, έτσι πολύ φτωχαντημένοι, δεν ζητάγανε σχεδόν τίποτα, μόνο λίγο φαγητό κτλ. Ήταν πολύ φτωχοί, να μοιράζονταν όλα μεταξύ τους κτλ. Κτλ. Άλλοι τους θεωρούν ότι τους καλύτερους χριστιανούς που υπήρξαν ποτέ, άλλοι λέγανε ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα, ήταν αίρεση, ήταν έτσι, ήταν αλλιώς. Η ουσία πάντως είναι ότι κάποια στιγμή ο Πάπας τους εξαφάνισε όλους, μέχρι και τον τελευταίο. Αφού το λοιπόν εξαφανίστηκαν οι Καθαροί, περίπου λίγο πριν από την εποχή των Σταυροφοριών, κάπου εκεί περίπου, εκείνο το διάστημα υπήρξε και ένα άλλο ρεύμα σκεφτικό, το οποίο μια άλλη σκεφτική ομάδα, οι λεγόμενοι Ναΐτες Υπότες. Λοιπόν, οι Ναΐτες Υπότες, αυτοί που πολλοί εκ των οποίων, οι περισσότεροι εκ των οποίων λάβανε μέρος στις Σταυροφορίες, και εκτός από ότι καταστρέψαν την Κωνσταντινούπολη, οι υπότες του λαού, οι Ναΐτες Υπότες, ιδρύθηκαν το 1118 στην Ιερουσαλήμ από τον Ούγο Ντεπτά, Γοδεφρίκο του Σενομέρ. Αυτοί ήταν λοιπόν οι Ναΐτες Υπότες. Αυτοί λοιπόν, ανάμεσα στα άλλα που πιστεύανε, στο μεταξύ και πολύ ωραίες ταινίες με αυτούς, εκτός λοιπόν από τους, από όλα αυτά, από τους ζηλωτές, ήταν πολύ φανατικοί. Είχαν και κάποια, πιστεύω, περίεργα, πολύ έτσι μυστικιστικά, που θύμιζαν λίγο μασονία. Ένα από τα, πιστεύω τους, ήταν η αναζήτηση του Άγιου Δισκοπότηρου. Δηλαδή ψάχνανε το Άγιο Δισκοπότηρο, το οποίο υποτίθεται ότι θα τους έφερνε μεγάλη δύναμη κλπ. Λέγονταν διάφορα για το Άγιο Δισκοπότηρο, από τα πολλά που έχει υποθεί, το Άγιο Δισκοπότηρο ήταν η Μαρία Μαγδαληνή, δηλαδή η Μαρία Μαγδαληνή, η οποία κυοφορούσε το παιδί του Χριστού, τα παιδιά του Χριστού, βάση περιπτώσει. Το παιδί του Χριστού κατά βάση. Και ότι όταν ήρθε στη Γαλλία ήταν και στο παιδί του Χριστού κτλ. Κάτι το οποίο δεν προκύπτει πουθενά, ούτε από τα απόκριφα, ούτε από τα κανονικά Ευαγγέλια, αλλά οι Ναΐτες Υπότες το πίστευαν και πολλοί άλλοι κατά την εποχή εκείνη. Από αυτούς προέκυψε το λεγόμενο Τάγμα Πισίων. Θα μιλήσουμε άλλη φορά γι' αυτά. Το οποίο είχε διάφορους μαγίστρους που και αυτοί αναζητούσαν το Άγιο Δισκοπότηρο, και οι οποίοι, στους οποίους τα χέρια πέρασαν οι λόγοι του Λογκίνου και πολλά, και κατάληξαν τελικά στο Βατικανό. Αλλά κάποιοι λένε στο Βατικανό, κάποια στο Βατικανό, κάποια στη μουσεία της Γερμανίας, κάποια εδώ, κάποια εκεί, τέλος πάντων, αντικείμενα που σχετίζονται με τη Σταύρα του Ιησού.
Και κάποια στιγμή ένας παπάς στο Ρεν Λε Σατό, σε ένα χωριουδάκι της Γαλλίας, ισχυρίστηκε ότι βρήκε τους παπύρους με τη γενεαλογία του Αγίου Αίματος, τη γενεαλογία δηλαδή του Χριστού, των παιδιών του κτλ. Και εκεί, το οποίο φάνηκε μετά ήταν ένα πολύ μεγάλο ψέμα, ότι ήταν πλαστογραφημένα όλα αυτά και χωμένα στις εθνικές βιβλιοθήκες της Γαλλίας από κάποιους από το Τάγμα Πτησιών, μια μούφα δηλαδή, και πάνω σε αυτή τη μούφα στηρίχτηκε το βιβλίο του Dan Brown, ο κώδικας Da Vinci και όλη η παραφιλολογία περί παιδιών του Χριστού, στα οποία παιδιά του Χριστού βεβαίως, του θαύματος, άμα δείτε τη γενεαλογία, ανήκουν η οικογένεια Μπούς, η βασιλική και της Αγγλίας και άλλοι πολλοί τέτοιοι. Άγιοι άνθρωποι, όλοι αυτοί είναι παιδιά του Χριστού, τέλος πάντων, όλοι αυτοί όσοι μας κυβερνάνε, μας κυβερνούσαν, μας κυβερνάνε και θα μας κυβερνάνε. Και προφανώς όλη αυτή η προσπάθεια έγινε για να φέρουν κάποιον αντίχριστο στη θέση του Χριστού, ισχυριζόμενοι ότι είναι απόγονος του Χριστού. Γιατί όμως τα λέω όλα αυτά και τη σχέση έχουν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες? Καταρχάς έχουν σχέση με το γεγονός ότι η Γαλλία έχει γίνει πολλές φορές προπύργιο τέτοιων προσπαθειών αντίχριστων να εμφανίσουν έγγραφα που σχετίζονται με το κίνημα των καθαρών, οι οποίοι και αλλιώς δεν υπάρχουν για να μας πούνε αν είναι αλήθεια ψέματα, και για την υποτιθέμενα παιδιά και απογόνους του Χριστού. Το δεύτερο όμως είναι το έργο «Ο μυστικός δείπνος» του Da Vinci. Διότι την εποχή της Αναγέννησης, λοιπόν, η οποία είναι μια εποχή η οποία έχει και πολλά καλά, έχει και πολλά κακά, διότι είναι μια εποχή που η μαγεία δίνει ρέστα, τέστα δίνει η μαγεία. Λοιπόν, πολλοί από τους καλλιτέχνες, φιλοσόφους της Αναγέννησης, που ήταν ταυτόχρονα και μάγοι, πίστευαν σε αυτή τη θεωρία περί γενεαλογίας του Αγίου Αίματος. Ήτανε μπαίνει σε διάφορα τάγματα, δηλαδή δεν το πίστευαν όπως το πιστεύουν, όπως προσπαθούν να το πλασάρουν τώρα για να φέρνουν τον Αντίχριστο. Το πιστεύανε από μια έτσι ουτοπική σκέψη ότι ναι, μπορεί να υπάρχουν απόγονοι του Ιησού και μακάρι να υπάρχουν και να τους βρούμε και τα λοιπά, και μια έτσι γενικώς προσπάθεια να δουν ένα άλλο πρίσμα του χριστιανισμού έξω και πέρα από τον Πάπα. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς που θεωρούνταν ότι ήταν μοιημένοι σε τέτοιες ομάδες και είχαν κάποια σχέση και με τη μαγεία και με τον χριστιανισμό, είχαν παντρέψει τη μαγεία με τον χριστιανισμό, τη φυσική μαγεία, τη λευκή, έτσι, δεν μπερδεύομαι, αλλά δεν έχει σημασία, η μαγεία είναι μαγεία, είχαν επηρεαστεί και πάρα πολύ από τον ερμητισμό και τον νεοπλατωνισμό, δηλαδή από τα κείμενα του Πλάτωνα, του Ερμητού, της Μέγιστου, του Πλωτίνου κλπ. Αυτοί λοιπόν είχαν αρχίσει να ασχολούνται με διάφορα έτσι μυστήρια και συσχετίζοντάς τα με τον χριστιανισμό, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε πάρα πολλές εικόνες κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης, πάρα πολλούς πίνακες οι οποίοι έχουν κρυφά νοήματα, πολλές φορές και όχι και τελείως χριστιανικά. Και πάμε να δούμε τον πίνακα αυτόν, ο μυστικός δείπνος, για να δείτε πόσο ηλίθιοι είναι αυτοί που κάνουν αυτή την αναπαράσταση με τους τρανς και τους όλους υπολείπους, θα τα πούμε και αυτά γιατί έχει σημασία. Ο μυστικός δείπνος λοιπόν είναι μια τοιχογραφία του 15ου αιώνα, δημιουργημένη από τον Λεωνάρντο Da Vinci, αυτή τη φοβερή ευφυΐα, η οποία όμως αυτή η φοβερή ευφυΐα είχε και πάρα πολλά κείμενα του Αρχιμίδη, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυλές αυτές των Σφόρτσα, των Βοργίας και των... πόσους είναι στους δυνατούς άλλους τώρα, γιατί κολλάω. Τους Μεδίκους. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν είχαν και πάρα πολλά λεφτά και είχαν και πάρα πολλά κείμενα αρχαία στη διάθεσή τους. Ξέρουμε ότι, και το έχει πει και μόνος του άλλωστε, ότι ο Da Vinci κατήχε πάρα πολλά κείμενα και σχέδια του Αρχιμίδη, πάνω στα οποία στηρίχθηκε για να φτιάξει, ας πούμε, τα τάγκς του και όλα αυτά τα οποία, ωραία, τα οποία τα είδαμε και στην Ελλάδα ήρθανε. Ο Αρχιμίδης είχε φτιάξει το πρώτο τάγκ, να ξέρετε. Και μάλιστα για να πολεμήσει, αν δεν κάνω λάθος, τους Καρχιδονίους. Έτσι. Αλλά τώρα μην σας μπερδεύω πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν στο μυστικό δείπνο. Τα ληστεί η Τσενάκολο
l'ultima cena, το μυστικός δείπνος, το τελευταίος δείπνος, την ακρίβεια, τυχογραφία του 15ου αιώνα, δημιουργημένη από τον Λεωνάρντο Νταβίντσι, που και βρίσκεται στο Μιλάνο της Ιταλίας, στην τραπεζαρία του μοναστηριού Σάντα Μαρία Τελεγκράτσι. Εντάξει. Λοιπόν, η παραγγελία είχε γίνει από τον Δούκα Λουδοβίκο Σφόρτσα, αλίμονο, που επιθυμούσε αρχικά το κτίριο να γίνει το μαυσολία της οικογένειάς του, δηλαδή να γίνει εκεί οικογενειακός τάφος. Είναι το μεγαλύτερο έργο του Λεωνάρντο, τεράστια διαστάσεων, και η μοναδική νοπογραφία που μας έχει σωθεί από αυτόν. Ένα από τα σημαντικότερα και πολυτιμότερα έργα που υπάρχουν. Δεν θα σας πω τώρα όλη την ιστορία για τον Λεωνάρντο και πώς τους γράφει το έργο και αυτά, γιατί δεν έχει και μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι ο Λεωνάρντο το ακολούθησε την τεχνοτροπία του Μπονφρέσκο, δηλαδή της πολύ γρήγορης κάλυψης των τύπων πρωτού ξεραθεί ο σοφάς, και θεωρείται ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή άργησε να το φτιάξει, η νοπογραφία άρχισε να φθείρεται, ήταν και εκτεθειμένο το έργο στον αέρα, στη βροχή και στα λοιπά, οπότε φθάρηκε, ενώ 200 χρόνια μετά, ήταν στα τέμματα του Ναπολέοντα, έδιναν τα λογά τους εκεί, και έτσι θεωρείται ότι φθάρηκε γι' αυτό το λόγο η τυχογραφία. Η αλήθεια όμως δεν είναι μόνο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο Λεωνάρντο, φτιάχνοντας αυτή την τυχογραφία, χρησιμοποίησε μια πολύ πρωτοπόρα αλχημική τεχνική που τα χρώματά του ήταν ζωντανά. Τι σημαίνει τα χρώματά του τώρα ήταν ζωντανά, δεν μπορεί κανείς να ξέρει. Χρησιμοποίησε οργανικά υλικά δηλαδή, όχι ανόργανα, όχι νεκρά, αλλά οργανικά υλικά. Και αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποίησε υλικά τα οποία ήταν ζωντανά, χρώματα τα οποία ήταν ζωντανά. Ότι χρησιμοποίησε αίμα, χρησιμοποίησε σπέρμα, χρησιμοποίησε, δεν ξέρω τι χρησιμοποίησε. Πάντως ήταν ζωντανά. Και άρχισαν να περπατάνε και να φεύγουν. Μην γελάτε καθόλου αν το ψάξετε πραγματικά σε κάποιους σοβαρούς κριτικούς τέχνης. Ένας λόγος που φθάρηκε πολύ γρήγορα ο πίνακας ήταν ότι χρησιμοποίησε μια πολύ περίεργη τεχνοτροπία, η οποία τελικά δεν πήγε τόσο καλά όσο έλπιζε ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, και εκεί κάπου το χασέ, και γι' αυτό το λόγο το έργο έχει ξαναφτιαχτεί, νομίζω, έχει ξαναζωγραφιστεί πάνω στο παλιό και τα λοιπά, γιατί είχε φθαρεί υπερβολικά πολύ. Πάμε παρακάτω. Ένα άλλο λοιπόν μυστήριο που κρύβει αυτός ο πίνακας, κρύβει πολλά μυστήρια. Το πρώτο είναι τα ίδια τελικά του. Είναι ότι το 2007 ένας μουσικός, ο Τζοβάνι Πάλα, θεώρησε ότι έτσι όπως είναι τοποθετημένη η Απόστολη, υπήρχε πάνω στο έργο του Νταβίντσι μία μουσική σύνθεση, δηλαδή ότι ζωγράφισε πάνω σε ένα πεντάγραμμα. Και ίσως κάποιοι θετοί που κρατούσε στα χέρια του Απόστολος, ο Χριστός όπως το ψωμί και τα λοιπά, να ήταν μία νότα. Λοιπόν, προσπάθησε λοιπόν να φτιάξει τις νότες, να φτιάξει ένα πεντάγραμμα, απογοητεύτηκε, αλλά μετά θυμήθηκε ότι ο Λεωνάρντο ήταν αριστερόχειρας και επίσης έγραφε ότι έγραφε ανάποδα. Έγραφε έτσι. Οπότε έβαλε ανάποδα λοιπόν τις νότες και όντως βγήκε μία μελωδία περίπου 40 δευτερολέπτων που μοιάζει με ρέκβιεμ, με νεκρόσιμη ακολουθία. Αυτό είναι άλλο ένα από τα μυστήρια του πίνακα, και πάμε τώρα στο πιο σημαντικό, στα πιο σημαντικά από τα μυστήρια του πίνακα. Αν παρατηρήσετε τον πίνακα αυτών καθεαυτών, θα δείτε ότι στα δεξιά του Χριστού είναι ενωμένα τα κεφάλια, ενώ στα δεξιά του Χριστού, πως κάτω Χριστός, στα δεξιά ναι, στα αριστερά του είναι ενωμένα τα πρόσωπα, ενώ στα δεξιά του υπάρχει ένα άνοιγμα και υπάρχει μια φιγούρα η οποία θυμίζει γυναίκα. Τυπικά είναι ο Απόστολος Ιωάννης, ο πιο αγαπημένος και ο πιο νέος από τους μαθητές του Χριστού, αλλά πολλοί λένε ότι εκεί κρύβεται η Μαγδαληνή, και επίσης τα σώματα σχηματίζουν ένα νοητό μη. Άρα λοιπόν θεωρούν πολλοί ότι πρόκειται για τη Μαρία τη Μαγδαληνή στον πίνακα, ενώ ανάμεσα στη Μαρία Μαγδαληνή και στον Πέτρο, που είναι ακριβώς δίπλα, φαίνεται να υπάρχει ένα χέρι με ένα μαχαίρι. Ένα χέρι με ένα μαχαίρι, το οποίο δεν ξέρουμε πού ανήκει. Δηλαδή, ενώ φαινομενικά θα μπορούσε να είναι του Πέτρου, φαίνεται σαν να μην είναι του Πέτρου. Δηλαδή, αυτό ίσως μας δείχνει το θάνατο των καθαρών, να υπάρχει μια υπόνοια εκεί.
Υπάρχει επίσης ένας Απόστολος ο οποίος δείχνει ψηλά. Σε όλα τα έργα του Λεωνάρντο υπάρχει κάποιος που δείχνει ψηλά. Ούτε ο Χριστός ούτε οι Απόστολοι έχουν φωτοστέφανα, όπως γινόταν συνήθως πάντα στις απεικονίσεις του Χριστού και των Αγίων. Είναι από τις ελάχιστες, μπορεί και η μοναδική απεικόνιση του Χριστού χωρίς φωτοστέφανο, όπως και τον Αποστόλο. Είναι σαν να λέει δηλαδή, ήταν ένας κανονικός άνθρωπος. Τον κάνει δηλαδή να φαίνεται περισσότερο άνθρωπος παρά Θεός. Είναι αιρετικό το έργο πολύ αυτό, έτσι. Γενικά τα περισσότερα έργα του Νταβίντσι είναι αιρετικά. Θα τα πούμε άλλη ώρα αυτά. Και βεβαίως έχουμε και τον Ιούδα που κρατάει το πουγγί. Έχουμε διάφορα περίεργα μέσα σε αυτό το έργο, αλλά το έργο από μόνο του είναι αιρετικό και δεν αφήνει να περάσουν πολύ περίεργα μηνύματα. Αυτοί λοιπόν που επέλεξαν το μυστικό δείπνο του Νταβίντσι κιόλας, γιατί είναι ένας, ίσως είναι και πιο διάσημη απεικόνιση του μυστικού δείπνου στον κόσμο, δεν τους έφτανε η σημειολογία που υπάρχει στον πίνακα και θέλησαν λοιπόν να το κάνουν με έτσι διάφορες drag queen κτλ. Εκτός από την drag queen, της drag queen και τη μάσα τη χοντρή στη μέση που, συγγνώμη που λέω τη λέξη χοντρή, και εγώ χοντρή είμαι, δεν είναι κακό, που κάνει το Χριστό και φοράει και ένα φωτοστέφανο με κάτι διαολάκια πάνω, δεν ξέρω τι, είναι και ηλίθιοι, γιατί δεν φοράει κανένας φωτοστέφανο, δεν έχει κανένας φωτοστέφανο στο πίνακα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε. Μάλλον θέλει να μας δείξει ότι αυτή είναι ο Χριστός. Στην παράσταση υπάρχει ένα παιδάκι, το παιδάκι τώρα που κολλάει, εκτός από queer, trans κλπ. Βάζουμε και τους παιδεραστές στο παιχνίδι, I don't know. Και υπάρχει και αυτός ο τύπος μπροστά, ο μπλε, ο Μπαρμπαστρούμφ, που είναι γυμνός και παριστάνει το Διόνυσο, το παριστάνει δεν ξέρω, ο οποίος θυμίζει λίγο το Spiritus Mundi του Σάπτου Μποτιτσέλη. Το Spiritus Mundi είναι μια θεωρία που υπήρχε ανάμεσα στους αλχημιστές, φιλοσόφους, μάγους και το έρχεται και αυτή από τον ερμητισμό, γιατί είναι μια μπλε φιγούρα η οποία φυσάει και φέρνει τη ζωή, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο έξυπνη για να κάνει κάτι τέτοιο. Μάλλον θέλανε να φτιάξουν εκεί μια ακακία και βάλανε εκεί ένα χοντρό Μπαμπαστρούφ να, με γυρλάντες και λουλουδάκια, να κάνει το Διόνυσο, το πιο πιθανό είναι αυτό. Δίπλα το ακριβώς υπάρχει ένας με το μόριό του απ' έξω. Κανονικά φαίνεται το μόριο, παιδιά, έτσι, κανονικά. Εγώ αναγκαστικά θα το καλύψω στη φωτογραφία γιατί απαγορεύεται, και να σκεφτείτε ότι η τελετή έναρξης κατέβηκε παντού από το YouTube. Δηλαδή αυτά τα επισημεία της τελετής κατεβήκανε παντού από το YouTube. Το YouTube τα απαγόρευσε, γιατί το YouTube δεν επιτρέπει το γυμνό παρά μόνο σε περιπτώσεις που έχει τεθεί ως soft porn, δηλαδή ότι το βάζει σε αυτήν την κατηγορία, οπότε μπορεί να το δουν μόνο κάποιες ηλικίες, ή στην περίπτωση που πρόκειται για αρχαίο ελληνικό άγαλμα ή αρχαία άγαλματα, εκεί επιτρέπεται το γυμνό. Οι εργατέχνες μεγάλα, δεν επιτρέπεται το γυμνό πουθενά στο YouTube. Έτσι λοιπόν κατέβηκαν όλα αυτά από το YouTube, άντε γεια. Πήρανε μία φορά τον κεμπάπ που λέγαμε πριν, αλλά φάγανε και άλλα πολλά κεμπάπ στην πορεία. Θα πάω στους υπόλοιπους συμβολισμούς της γιορτής. Το καβαλάρι μετάλογο, το cyber terrace εκεί πέρα με τα μαύρα κτλ. Και όλες αυτές τις ιδέες που παρουσιάσανε. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλω να μείνω λίγο στο μυστικό δείπνο για να σας πω ότι ναι, υπάρχει και ένας που δείχνει κανονικά το μόριό του μπροστά σε χιλιάδες, εκατομμύρια μάλλον, μπορεί και δισεκατομμύρια ανθρώπους που βλέπουν τον Ολυμπιακό Αγώνα, μεταξύ των οποίων είναι παιδάκια, γέροι, ό,τι να είναι. Λοιπόν, εδώ είναι η woke agenda σε όλο το μεγαλείο και αντίστοιχη ανοησία που συνοδεύει τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν, να φέρουν τη νέα τάξη πραγμάτων και το παγκοσμιοποίηση και όλο αυτό και όλο αυτό και όλο αυτό, και δεν έχουν και την παιδεία να το κάνουν σωστά. Εκτός αν έχουν την παιδεία και διαλέξανε επίτηδες αυτό το μυστικό δείπνο και τον κάνανε ακόμα πιο drag. Δεν ξέρω, δεν ξέρω να σας πω. Αυτό πάντως που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, εκτός από τον ξεσηκωμό στα social media από χριστιανούς, είναι ότι
βγήκανε και πάρα πολλοί μουσουλμάνοι και είπανε αυτό το πράγμα μας προσβάλλει, απορώ πώς το ανέχεστε, γιατί για μας ο Χριστός ήταν προφήτης. Δηλαδή προσευχλήθησαν οι μουσουλμάνοι, έτσι, φαντάσου. Πάρα πολλούς μουσουλμάνους είδα που πήραν αυτή τη θέση και μπράβο τους. Λοιπόν, και λέει και κάποιος που είπαν ότι αν συνέβαινε στη δική μας θρησκεία θα είχαμε τζιχάδ. Εμείς όμως οι χριστιανοί είμαστε πολύ αγαπησιάριδες, δεν τα ξεπερνάμε αυτά, τσακ μπαμ, δεν δίνουμε μεγάλη σημασία. Κανονικά έπρεπε μία-μία αποστολές να τα μαζέψουν και να αποχωρήσουν μετά την τελετή έναρξης και πρώτη από όλες η δικιά μας. Αλλά με τον Τακιμίτσο εκεί πέρα δεν το έβλεπα. Και λέει, εντάξει, ας τον Τακιμίτσο οι αθλητές μας. Γιατί δέχτηκαν να πάρουν μέρος σε αυτό το φιάσκο. Έπρεπε κανονικά να τα μαζέψουν και να σκοθούν να φύγουν. Θα μου πεις τόσα χρόνια προετοιμασία, τόσο ταλαιπωρία, τόσο τραπώνω τα μετάλλια. Δεν μου λέει τίποτα αυτό. Όπως δεν πήγαν και πολλοί Ρώσοι, γιατί δεν δεχτήκαν ούτε να βγει η σημαία τους, ούτε τα εθνικά τους χρώματα και σου λέει δεν πάνε. Πήγαν ελάχιστοι, περισσότεροι δεν πατήσαν το πόδι τους. Λοιπόν, και κάπου εκεί πάμε στα υπόλοιπα σύμβολα τα υπέροχα που είδαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες για να τα αναλύσουμε. Το ένα ήταν αυτό. Κάτσε να δούμε πως μου ξεφεύγει καμία λεπτομέρεια από τα υπέροχα πράγματα που είδαμε. Εκείνη την ημέρα. Και μετά θα σας πω και τα άλλα τα ωραία που συνέβησαν, διότι συνέβησαν πολλά ευτράπελα. Λοιπόν, ένας καρακεζομπίχτουλας εδώ πέρα, αστημένος χάρος στη μέση των Ολυμπιακών Αγώνων. Από ό,τι βλέπω εδώ, ένας καρακεζομπίχτουλας, τιμένος χάρος, κάτι κρατάει κιόλας που δεν το βλέπω, τι είναι. Λοιπόν, αλλά προσέξτε τώρα, έτσι, έχει σημασία αυτό που θα σας πω. Τα μηνύματα που στέλνουν πρέπει να τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας, και αυτό γιατί. Γιατί αν θυμάστε καλά, στη Eurovision είχε βγει πριν από τον κορονοϊό η Μαντόνα με ένα έξτο μάτι, το βλέπετε βουλωμένο ματάκι, να ξέρετε ότι υπάρχει κάτι ύποπτο και θα πούμε άλλη φορά τι είναι το ύποπτο. Λοιπόν, μάλλον θα το πούμε τώρα, συνήθως έχει να κάνει με το χρώμιο. Όποιος το πιάνει τι εννοώ. Δηλαδή αυτοί που χρησιμοποιούν διάφορες περίεργες ουσίες, πολλές φορές μαυρίζει το μάτι τους και βγαίνουν με το μάτι κατακόκκινο, να το παρατηρήσετε, γι' αυτό και βάζουν αυτό το μάτι του πειρατή για να μην φαίνεται το χάλι. Η Μαντόνα λοιπόν μας προετοιμάσε μια χαρά για την έλευση του κορονοϊού με την παρουσία της στη Eurovision στο Ισραήλ. Και όλα αυτά τα μηνύματα που περνάνε μέσα από τη Eurovision, από τους Ολυμπιακούς και από όλα αυτά, να τα κοιτάτε πολύ σοβαρά, διότι είναι μηνύματα από το μέλλον. Πάμε τώρα στις υπόλοιπες. Λοιπόν, έχουμε έναν τύπο που τρέχει με την Ολυμπιακή φλόγα, ο οποίος παριστάνει τι ακριβώς. Δεν φαίνεται το πρόσωπό του, είναι ντυμένος με μαύρα, φαίνει λίγο από δίμιο της Γαλλικής Επανάστασης, λίγο από σάιπερ, λίγο από ρομπότ, κάτι σατανιστικό είναι και αυτό, αλλά μάλλον παραπέμπει στη τεχνητή νοημοσύνη, αλλά με μια ιδέα δίμιου θα μας φάει η τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρω τι είναι ο ποιητής. Εδώ έχουμε στο τρέιλερ των Ολυμπιακών Αγώνων αυτό το ρομποτάκι το μαύρο που φοράει τη σημαία των Ολυμπιακών Αγώνων, θέλοντας να μας δείξουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ θα μας αντικαταστήσουν και ότι στο μέλλον αυτά θα κάνουν Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ εμείς θα είμαστε κάπου αλλού. Μία τρανς με μουσια εδώ που τραγουδάει, δεν είναι τρανς, ξέρω ακριβώς τι είναι, queer τι είναι. Πάμε παρακάτω. Καλά, για την πασαρέλα μου όμως δεν έχω να πω τίποτα, σας αφήνω να το δείτε μόνοι σας, δηλαδή είναι... Ήταν κάτι φοβερό, ήθελα να μας δείξουν ότι είναι το κέντρο της μόδας και είπαν να το ξεχυλώσουν λίγο παραπάνω. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο πολύ ενδιαφέρον θέμα, αυτός ο καβαλάρης με το άσπρο άλογο. Καταρχάς είδαμε δύο άλογα. Ο ένας είναι αυτός ο Cyber με το λευκό άλογο, έτσι το μηχανικό,
ο οποίος θυμίζει τον πρώτο από τους καβαλάριδες της Αποκάλυψης, που άλλοι λένε ότι είναι ο Αντίχριστος, άλλοι λένε ότι είναι αυτός ο οποίος θα δώσει στον κόσμο τη γνώση ότι έρχεται, αυτό που έρχεται, δηλαδή ότι θα γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο το Ευαγγέλιο και η Αποκάλυψη και το τι πρόκειται να συμβεί. Άρα είναι ο καβαλάρης ο οποίος δεν θα αφήσει σε κανένα τις αμφιβολίες περί του τι έρχεται, δηλαδή είναι η γνώση του τι θα συμβεί. Άλλοι λένε πως είναι ο ίδιος ο Αντίχριστος. Λοιπόν, τα χρώματα που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της γιορτής είναι το μοβ, το μαύρο, το άσπρο, τι ωραία χρωματάκια, ό,τι κάνει τα εθνικά χρώματα της Γαλλίας. Λοιπόν, μετά με ένα κανονικό άλογο έρχεται και τα φτερά πίσω, πάλι λευκό, άλλος καβαλάρης, ο άλλος που περπάταγε στο νερό, αυτός έρχεται με τα φτερά από πίσω μπροστά από τον πύργο του Άιφελ, εξίσου ζωφερό, αυτός πιθανώς να είναι ο Αντίχριστος, διότι τον ακολουθούν και όλοι με τις σημαίες. Δηλαδή θα τον ακολουθήσουν όλα τα έθνη. Έτσι έχει μια λογική. Να και ο άλλος πάνω στο νερό. Με το μηχανικό άλογο. Εδώ. Το υπέροχο θέαμα με τη Μαρία την Αντουανέτα, η οποία είναι αποκεφαλισμένη. Δηλαδή, εντάξει, κάνατε τη Γαλλική Επανάσταση και μπράβο σας. Αυτό το γκροτέσκ τώρα το πράγμα, σε τι χρησιμεύσει ακριβώς, διότι και εμείς γιορτάζουμε την Επανάσταση του 1821, θα πρέπει να βάζουμε κάποιον να δείχνει ότι τον σουβλίζουν για να θυμίσουμε τον Αθανάσιο Διάκο. Είναι θέμα αυτό τώρα για να το βλέπουν τα παιδάκια κλπ. Δεν ξέρω τι να σας πω. Τα έχω λίγο ψιλοχαμένα. Εδώ είναι η πρωθυπουργάρα μας, η οποία εν μέσω βροχής, σαν το χάχα, χαίρεται τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και αφού σας είπα τα βασικότερα, να σας πω ένα ακόμα, ότι τραγούδησαν το τρίο Σατανέιρος, δηλαδή όλα τα καλά παιδιά της Elite, Lady Gaga, άσχετα την καλλιτεχνική αξία, έτσι. Λοιπόν, Σελίν Ντιόν, η οποία ήταν έτοιμη να πεθάνει, πεθαμένη ήταν, είχε γίνει σαμούμια, τώρα βγήκε μια χαρά, δεν ξέρω τι πήρε και αναστήθηκε. Μπιοντσέ, όλοι αυτοί ανήκουν στο ίδιο κλαμπ. Πίνουν από το ίδιο ποτήρι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, έχουμε τίποτα άλλο αξιομνημόνευτο εδώ να πούμε. Μάλλον όχι. Λοιπόν, πάμε όμως στο μετά. Το μετά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τι έγινε πριν και μετά την υπέροχη αυτή η γιορτή της Γαλλίας. Το πρώτο που έγινε πριν είναι ότι έγινε ένα σαμποτάζ στους γαλλικούς σιδηροδρόμους. Δεν υπήρχαν τρένα. Το δεύτερο που έγινε είναι ότι το Παρίσι γέμισε αρουραίους. Το είπε Ζαχάροβα, αλλά το διαπίστωσα και εγώ, διότι μπήκα και είδα στις γαλλικές εφημερίδες, όντως το Παρίσι έχει γεμίσει αρουραίους σε τρομερό βαθμό, και μάλιστα ο δήμαρχος του Παρισιού ή δήμαρχος, δεν θυμάμαι, λέει, πρέπει να μάθουμε να συμβαίνουμε και με τους αρουραίους. Υπέροχα πράγματα. Άλλες 7 πληγές του Φαραώ αυτοί. Εμείς έχουμε το δικό μας το Τακιμίτσο, αυτοί έχουν το Μακρόν. Στο ίδιο κλάμπ ανήκουνε, το ίδιο γουρλίδες είναι. Το τρίτο λοιπόν περίεργο που συνέβη, και θα σας πω γιατί είναι περίεργο, είναι ότι έβρεξε. Πείτε, είναι περίεργο που έβρεξε η Γεωργία μου στη Γαλλία. Είναι περίεργο και θα σας πω γιατί. Όταν έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη Μόσχα, θυμάστε πόσα χρόνια πριν, είχαν έρθει φίλοι μου, γιατί τότε ήμουν και στην Κίνα. Λοιπόν, και μου λέγανε, άσε, η Γεωργία στη Ρωσία είναι 200.000 χρόνια μπροστά. Σοβαρά, παιδιά, λέω τι έγινε. Να σκεφτείς, λέει, βομβαρδίζανε τα σύννεφα για να μην βρέξει και να μην χιονίσει. Όσο διάστημα γινόταν Ολυμπιακοί Αγώνες, βομβαρδίσαν τα σύννεφα. Προσέξτε, τροποποιήσαν τον καιρό επί Σοβιετικής Ένωσης. Ψαπίσω, έτσι. Αυτά βέβαια τεχνολογία μετά που έπεσε η Σοβιετική Ένωση, την πήραν όλοι χάρη στο Γκορμπατσόφ και το Γέλτσιν δυτική και γίνονται αυτά που γίνονται σήμερα. Λοιπόν, όταν έγιναν Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα, επίσης από ό,τι έμαθα από φίλους μετεωρολόγους, βομβαρδίσαμε τα σύννεφα για να μην γίνει πέση βροχή και χαλάσει το έργο. Και η παράσταση όλη και τελετή έναρξη, που ήταν πάρα πολύ ωραία, η αλήθεια είναι. Εσείς τι λέτε, ότι στο Παρίσι δεν βομβαρδίσανε τα σύννεφα για να μην βρέξει?
γιατί δεν είναι ακριβό να το κάνεις αυτό, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ φτηνό, το κάνουμε θέμα ιδιαίτερο αυτό. Είναι πάρα πολύ φτηνό να επέμβεις και να διαλύσεις τα σύννεφα. Με απλό αλατόνερο γίνεται, με απλό αλάτι. Δεν τα λέω εγώ, ο μετερολόγος τα έχει πει, θα σας τα βάλω να τα ακούσετε. Λοιπόν, εσείς τι λέτε, δεν προσπάθησαν να το κάνουν αυτό, δεν θέλανε βροχή τη μέρα της έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων? Όχι. Αλλά δεν τους βγήκε, έβρεξε παρόλα αυτά. Κακός ιονός για τους Γάλλους. Και εκτός από αυτό, από τη βροχή, λέει, η οποία ανέβηκε κάποια χιλιοστά, μολύνθηκε ο Σικουάνας. Και γι' αυτό, από ό,τι φαίνεται, θα αναβληθούν αρκετά αθλήματα τα οποία γίνονται στο νερό. Διότι ο Σικουάνας γέμισε με βακτήρια και περίεργα σωματίδια, τα οποία από που πέσανε και πήγανε στο Σικουάνα δεν γνωρίζω, πάντως με τη βροχή πέσανε. Τι σημαίνει αυτό? Τους ξεφεύγουν και τα λένε ένα-ένα. Ποντίκια λοιπόν, και επίσης χτες, τώρα ξημερώνει σήμερα, χτες εκεί που γινόντουσαν εν μέσω Ολυμπιακών Αγώνων, το Παρίσι παθαίνει γενικό blackout. Και όλο το Παρίσι είναι στο σκοτάδι, εκτός από την Παναγία του Παρισίου. Έχετε να πείτε κάτι? Υπάρχει ο διάολος, αλλά υπάρχει ο Θεός. Και τους το έδειξε. Στο δείξω ότι υπάρχει και ένα κεμπάπ. Κεμπάπ. Άλλες γκάφες που γίνανε λοιπόν κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Η Ολυμπιακή σημαία κοντά στο πύργο του Άιφελ στην τελετή να της κρεμάστηκε ανάποδα στο κοντάρι. Ήταν οι δύο κύκλοι πάνω ή τρεις κάτω. Οι εκφωνητές παρουσίασαν αθλητές από τη Νότια Κορέα ως αθλητές από τη Βόρεια Κορέα. Πριν ξεκινήσει ακόμα η παράσταση αυτή, η υπέροχη που φτιάξανε με τα drags και την drag queen και τα λοιπά, οι θεατές είχαν αρχίσει να εγκαταλείπουν τις εξέδρες λόγω της βροχής, καταρακτόδους βροχής που έπεσε, αλλά και της κακής ορατότητας, γιατί έτσι όπως ήταν στημένα τα καθίσματα, δεν μπορούσαν να έχουν ορατότητα πολύ περισσότερο εφόσον έβρεχε. Πάμε να σας πω και μερικά τελευταία πράγματα για το συμβολισμό του λευκού αλόγου στην Αποκάλυψη. Οι τέσσερις καβαλάρδες της Αποκάλυψης περιγράφονται στο τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, το λεγόμενο και ως Αποκάλυψη του Ιωάννη, ως Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού στον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Στο κεφάλαιο 6-1-8 περιγράφονται λοιπόν οι τέσσερις καβαλάρδες. Το κεφάλαιο αναφέρεται σε ένα βιβλίο περγαμενή στο δεξί χέρι του Θεού, που είναι επισφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Ο αμνός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, ανοίγει τις πρώτες 4 από τις 7 συνολικά και εμφανίζονται 4 όντα που υπέβουν πάνω σε ένα λευκό, σε ένα κόκκινο, σε ένα μαύρο και σε ένα πράσινο άλογο, ενώ όλος ο κόσμος κατακλείζεται από ακρίδες. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορες ερμηνείες για τους καβαλάριδες. Ο δεύτερος συμβολίζει με το κόκκινο άλογο τον πόλεμο, ο τρίτος το λοιμό, στο μαύρο την πείνα και τον θάνατο. Τον συμβολίζει ο τελευταίος που έχει μαζί του και τον Άδη, που είναι πάνω σε ένα πράσινο ή χλωμό άσπρο άλογο, δεν έχω καταλάβει από αυτά που λένε, αλλά βάση περιπτώσει ο πρώτος καβαλάρης όμως που δεν μας δίνει στοιχεία πολλά ο Ιωάννης, λέει «Και ιδού λευκός ύπος και ο καθήμενος επ' αυτών έχουν τόξο και δόθη αυτό Στέφανος και εξήλθε νικών και είναι ανικήσει». Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι αυτός θα είναι ένας κατακτητής. Πολλοί λοιπόν αναφέρονται ότι ουσιαστικά ο καβαλάρης θα είναι ο ίδιος ο Αντίχριστος. Άλλοι πιστεύουν ότι έχουν δοθεί διάφορες ή κάποιος ψευδοπροφήτης άλλος. Αυτά έχουν δοθεί διάφορες ερμηνείες. Πολλοί λένε ότι ίσως ο άσπρος καβαλάρης να συμβολίζει την αποστολή του Αγίου Πνεύματος από τον Ιησού για να διαδοθεί το Ευαγγέλιο και το τι μέλλει να συμβεί, αυτό που λέγαμε πριν, ότι θα προειδοποιηθεί όλος ο κόσμος. Αυτά λένε κυρίως για τον άσπρο καβαλάρη. Πάντως, ουσιαστικά, με το να μας δείξουν το λευκό καβαλάρη, που είναι ο πρώτος από τους 4, ουσιαστικά είναι σαν να μας λένε, παιδιά, η Αποκάλυψη έχει ξεκινήσει. Αυτά τα ολίγα λοιπόν.
και επανέρχομαι μόνο με συνδρομητικά. Θα αφήσουμε την Καμάλα για τις αρχές Αυγούστου, διότι πρέπει να κάνω τα συνδρομητικά μου. Αν προλάβω θα την κάνω, αν δεν προλάβω δεν ξέρω, γιατί με βρήκε και ο COVID ανάμεσα στα άλλα.